Η κυρία Μπακογιάννη απέστειλε και σχετική επιστολή στο Δημήτρη Σιούφα, ενώ μετά την κίνησή της αυτή αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις των άλλων υποψηφίων. Δεν λέει να κοπάσει η τρικυμία στη Νέα Δημοκρατία. Μετά από μαραθώνιες συνεδριάσεις, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αναζητά πλέον μια κοινά αποδεκτή από τους φερόμενους ως υποψηφίους Προέδρους λύση στην κατεύθυνση της συμμετοχής των μελών του κόμματος στην εκλογή του νέου αρχηγού. Εάν εξευρεθεί κοινά αποδεκτή στην κατεύθυνση της συμμετοχής της βάσης του κόμματος στην εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος, θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, για να του θέσω αυτό το σημαντικό νέο δεδομένο υπόψη του, ώστε να έχουμε από εκεί νέες οδηγίες για το χειρισμό του θέματος περαιτέρω. Η Οργανωτική Επιτροπή, ακροβατώντας μεταξύ του σεβασμού στο καταστατικό και της επιθυμίας της βάσης για συμμετοχή στην εκλογή, απευθύνθηκε στα στελέχη που ενδιαφέρονται για την αρχηγία, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Για τις εξελίξεις συζήτησαν τηλεφωνικά ο Αντώνης Σαμαράς με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο κύριος Σαμαράς επανέλαβε στον κύριο Μεϊμαράκη τις θέσεις του για εκλογή του νέου Προέδρου από τη βάση. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας επεσήμανε στον συνομιλητή του ότι αρμόδια όργανα για να λαμβάνουν αποφάσεις είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μια νέα έξω στο τραπέζι των συζητήσεων, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τοποθετούνται στο δρόμο προς την 7η Νοεμβρίου. Να βρεθεί ένας ονεδίτης από τη βάση της σημερινής ΟΝΕΔ, 30 χρονών, 35 χρονών, και να φύγει μπροστά και εμείς να ακολουθήσουμε. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του πρώην Υπουργού και Συμβούλου του πρώην Πρωθυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Έθνος. Ο κυριότερος λόγος για την ήττα αυτή δεν είναι άλλος παρά ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Καραμαλής διαχειρίστηκε την εξουσία. Λειτουργήσε σαν μονάρχης τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι όσοι βρίσκονταν στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Ριγίλης δεν άκουγαν τα μηνύματα των πολιτών, ενώ δεν δέχονταν, όπως λέει, να συναντήσουν όσους αγωνιούσαν για την παράταξη. Μας το έλεγε και στην αρχή του δελτίου η Ελίνα Μπεθάνε από το Μέγαρο Μαξίμου, πως περιμένουμε μέτρα για τον περιορισμό του υπερβολικού αριθμού των κρατικών αυτοκινήτων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με υπέρογκα ποσά. Θα τα ανακοινώσει σε λίγο ο κύριος Γιάννης Δραγκούσης. Πάμε στο στούντιό μας στην Οδό Μουρούζη. Βάσο Βασιλιά, θα μας πει περισσότερα. Βάσο. Τάκη, περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στοιχίζουν στον κρατικό κορβανά τα κρατικά αυτοκίνητα. Μιλάμε για περισσότερα από 44.000 κρατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, οι κρατικοί αξιωματούχοι και τα υπουργεία. Βεβαίως, σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και τα πυροσβεστικά, τα αυτοκίνητα τα ασθενοφόρα, καθώς και τα αυτοκίνητα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μιλάμε όμως για περιορισμό αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία βεβαίως δεν ανήκουν και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εισήγηση που θα κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Δραγκούσης, σε λίγη ώρα στον Πρωθυπουργό, θα είναι να υπάρξει δραστικός περιορισμός του αριθμού των αυτοκινήτων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως δραστικός περιορισμός στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων αυτών. Περιλαμβάνει τους ΟΤΑ αυτή η κατηγορία? Βεβαίως, περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ. Και τους ΟΤΑ. Και με ποια διαδικασία θα γίνει, θα το ανακοινώσει, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό ή θα ανακοινώσει? Ο κύριος Δραγκούσης θα κάνει μία δήλωση μετά από τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου σε λίγη ώρα και στη συνέχεια θα έρθει στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου θα έχουμε λεπτομερείς ανακοινώσεις. Ενδέχεται λοιπόν μέχρι τη μία που θα ολοκληρωθεί το δελτίο μας να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Οικονομία. Στην έκδοση εντόκων γραμματείων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά από σήμερα το ελληνικό δημόσιο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα απορροφήσει με τον ίδιο τρόπο άλλα 2 δισεκατομμύρια, ώστε με τον τρόπο αυτό να καλυφθούν τρέχουσες ταμιακές ανάγκες. Πάντως, οι αναλυτές θεωρούν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει το κράτος να προσφύγει σε πρόσθετο δανεισμό για την αντιμετώπιση του ελλείμματος. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, δεν έχει καταγραφεί το μέγεθος της μαύρης τρύπας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Διαβεβαίωσε όμως ότι θα κατατεθούν αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης οι ρυθμίσεις για τη στήριξη της αγοράς και των οικονομικά ασθενέστερων. Το έλλειμμα είναι το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις που θα έχει ο κ. Παπακωνσταντίνου με την κοπέλα, αλλά και ο άγνωστος ισχύ στην τελική εξίσωση του προϋπολογισμού. Από το ταμιακό έλλειμμα στο 10% που το υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, αν αφαιρεθεί η αποκαλούμενη άσπρη τρύπα 1 με 1,5% του ΑΕΠ, τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 8,5 με 9%.
Αν όμως τελικά το ταμιακό έλλειμμα φτάσει στο 12%, τότε το δημοσιονομικό θα κλείσει το 10,5 με 11%, δηλαδή από 26,25 με 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στη διαδικασία της αποτίμησης της πραγματικότητας, έτσι ώστε να ληφθούν και τα ανάλογα μέτρα και θα χρησιμοποιηθεί και κάθε εργαλείο όσο επιτρέπει η έκφραση, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η πραγματικότητα και θα ακολουθήσει από εκεί πέρα η νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των ζητημάτων. Η αρχική εκτίμηση για το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 3,7% για εφέτος και σε αυτή επέμεινε μέχρι και το καλοκαίρι το Οικονομικό Επιτελείο. Πριν τις εκλογές, εστάλει στην Κομισιόν εκτίμηση για 6%, με τον Γιάννη Παπαθανασίου να υποστηρίζει ότι θα φτάσει στο 8% αν δεν εισπραχθεί το φορολογικό πακέτο του Ιουνίου. Τα περιθώρια για τους μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών είναι στενά, καθώς πρέπει να εισπραχθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το ΕΤΑΚ, 280 εκατομμύρια από την έκτακτη εισφορά, 140 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος τα σκάφη αναψυχής, καθώς και 80 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος του αγιοταχή μεγάλου κυβισμού. Το σχέδιο δράσης μέχρι το Δεκέμβριο προβλέπει νέο μαχαίρι σε κρατικές δαπάνες, ένταση της προσπάθειας σύσπραξης οφειλών στο δημόσιο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς καθυστέρηση κατατίθεται τα νομοσχέδια επανεκκίνησης της οικονομίας με έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης στις φτωχές οικογένειες, μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων οικοκυριών, αύξηση του επιδόματος ενεργείας, πάγωμα τιμολογίων στις ΔΕΚΟ. Ελπίζω ότι στο νομοσχέδιο θα μπει και το μεγάλο ζητούμενο της μη καταχώρησης στις λίστες του Τηρεσία των συναδέλφων που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για πολύ μικρά ποσά. Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη στήριξη της αγοράς και στις ριζικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.